Κώστα. Έχουν καεί, είναι απαρρωμένες, είχαν όπως μας είπε ένας διπλά τζάμια, δεν κράτησε όμως, οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ ψηλές και τα γύρω πεύκα που ήταν η όασή του έγιναν ο δήμιός του. Λοιπόν, πολύ μεγάλη επιχείρηση των ανθρώπων εδώ στο Πευχή. Ξέρουν ότι πρέπει να σβήσει η φωτιά πριν νυχτώσει, με όσες απώλειες υπάρχουν. Ναι. Έτσι ώστε να μην δοθεί συνέχεια. Βασίλη, έχουμε ένα στους εθελοντές εδώ. Αδελφέ, ναι. Από πού είσαι, από ποιο χωριό είσαι? Εγώ είμαι από το Γριοβότανο, αλλά έχω Πευχή εδώ πέρα. Από το Γριοβότανο κάει και το χωριό. Όχι, δεν κάει και το χωριό. Και το... Ωραία. Το σώσαμε. Το σώσατε. Γενικά, πώς αισθάνεσαι? Πόσο χρονών είσαι? 19 χρονών. Να είσαι γερός και δυνατός καταρχήν. Πες μας λίγο πώς αισθάνεσαι. Πώς να αισθάνομαι και από την περιουσία μας. Είμαστε, τι να σου πω, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Θέλουμε να μεγαλώσουμε εδώ πέρα στο χωριό. Έχουμε μεγαλώσει από μικρά παιδιά. Θέλουμε να ζήσουμε εδώ στο χωριό, αλλά δεν μας αφήνει. Δεν είναι την ευκαιρία να ζήσουμε. Και εδώ θα μεγαλώσετε και εδώ θα ζήσετε με υπομονή. Πώς να ζήσουμε? Εμείς ασχολούμαστε με τα ξύλα, με αγροτικές δουλειές. Πώς θα ζήσουμε? Δεν βλέπετε. Αυτά τα πράγματα θα γίνουν μετά από 30-40 χρόνια. Στα 60 χρονών εγώ. Πρέπει αναγκαστικά να βρω κάποια άλλη λύση, να φύγω, να πάω στην Αθήνα, κάπου αλλού. Να βρω μια άλλη δουλειά. Είναι πολύ εύγλωτος ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται αυτό το νέο παιδί. 19 χρονών ακούσαμε ότι είναι.